Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μα κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη και το επιθυμείτε δηλαδή, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί για εγγραφή, είναι δωρεάν και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβάζω νέο βίντεο. Συνήθω είναι καθημερινό στι 5 το απόγευμα. Στο κανάλι μα υπάρχουν διάφοροι χώροι. Ένα από αυτού είναι και η καρτέλα κοινότητα, στην οποία κατά καιρού κάνω αναρτήσει. Πριν δύο μέρε έλαβα ένα μήνυμα στο Instagram, το οποίο το απάντησα, φωτογράφησα το μήνυμα που μου στείλει η κοπέλα και την απάντηση, εννοείται ότι απέκοψα όλα τα προσωπικά στοιχεία της κοπέλας, και το πόσταρα στην καρτέλα κοινότητα γράφοντα και η ζωή συμβαίνει. Χα-χα, δηλαδή δύο εμότζι με γέλια, ένα εμότζι με το του αγγέλου ε, αυτό εδώ πέρα, και ένα εμότζι με μαύρα γελιά. του στυλ. Κάποιοι κάνουν την πάπια. Λοιπόν, και. Υπάρχουν διάφορα σχόλια κάτω από αυτή την ανάρτηση που καταλαβαίνω ότι κάπου αλλού, σε κάποιο άλλο χώρο διαδικτυακό, έχει πέσει σήμα ότι έχω κάνει αυτή την ανάρτηση και έχουν έρθει διάφοροι να γράψουν τη σοφία τους και την άποψή τους. Ε, και θεωρώ χρήσιμο και δόκιμο να κάνω ένα βίντεο για αυτό το θέμα, γιατί πρέπει επιτέλους να μάθουμε να είμαστε Αυθεντικά επικοινωνιακή. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να λέμε τα πράγματα με το όνομά του και να αναλαμβάνουμε την ευθύνη των πράξεών μα. Και να μπορούμε να επικοινωνήσουμε επαρκώ και όχι με σήματα καπνού ή να δουλεύουμε με βάση εικασίε. Λοιπόν, η κοπέλα μου γράφει το εξή. Γεια σου, θέκλα μου, πώ είσαι. Παρατήρησα ότι ενώ λέμε πω οι άνδρε δεν πλησιάζουν, Πλησιάζουν, αλλά τα θαλασσώνουν. Για παράδειγμα, ήμουν σε ένα μπαρ με μια φίλη μου, έρχεται ένας που μου άρεσε από την άλλη την άκρη του μπαρ, μιλούσαμε μια ώρα σχεδόν και μετά έφυγε. Ενώ η φίλη μου πετάχτηκε και του είπε «Δε θα αλλάξετε social». Εκείνος απάντησε «Θα βρεθούμε κάπου και στιγμή τυχαία». Το ρώτησα βέβαια γιατί το λέει αυτό και είπε ότι δεν του έδειξε ενδιαφέρον. Πραγματικά δεν βγάζω άκρη. Ε, ίσως αυτό που ενόχλησε στη διατύπωση της κοπέλας είναι η γενικοποίηση. Ε, το ότι ενώ λέμε πως οι άνδρες δεν πλησιάζουν, πλησιάζουν αλλά τα θαλασσών. Θα ήταν καλύτερη διατύπωση αν έγραφε μου συνέβη και αυτό το περιστατικό και προβληματίστηκα. Να μην τους βάζουμε όλους σε, ένα, Τσουβάλι, να μην τσουβαλιάζουμε όλου του άνδρε ότι λειτουργούν έτσι και όλε τι γυναίκε ότι λειτουργούν αλλιώ. Εγώ τη έγραψα χαχαχαχαχα, χα, χα, χα. μου λέει είναι για, για γέλια ή για κλάματα. Μου λέει η κοπέλα. Είναι για γέλια ή για κλάματα. Και για τα δύο τη λέω, βλέπει όμω πω ένα δεν του κόβει, δύο είναι κομπλεξικό. Άρα γλίτωσε. Και από κάτω έχει 37 σχόλια. Το πρώτο σχόλιο λέει. Μια μέρα θα συναντηθούμε φάση. Θα σμίξω στις 30 Φλεβάρι από τη φέρετε και κάνει αυτό το εμπότσι και μια καρδούλα. Και εγώ από κάτω γράφω χαχά. Μια, μια, άλλη χρήστρια γράφει όντω, εξόφθαλμη κατάσταση. Δεν πρέπει να απασχολεί την κοπέλα, δεν άξιζε και φάνηκε. Πολύ γρήγορα ευτυχώ την αγάπη μας θέκλα. Εν τω μεταξύ, εγώ έγραψα... Βλέπεις όμως ένα πως δεν του κόβει και δύο είναι κομπλεξικός ενώντα το εξή. Εάν καθόταν μία ώρα εκεί πέρα και μιλούσε με την κοπέλα και η κοπέλα καθόταν και μιλούσε μαζί του και όπως γράφει εδώ πέρα έρχεται ένας που μου άρεσε από την άλλη άκρη του μπαρ μιλούσαμε μία ώρα σχεδόν και μετά έφυγε. Αν αυτός δεν κατάφερε να καταλάβει ότι η κοπέλα ενδιαφέρεται δεν του κόβει. Εάν όμω του κόβει, δηλαδή έχει αντίληψη, αλλά δεν μπόρεσε να αντιληφθεί πω όντω η κοπέλα ενδιαφέρεται, ίσω επειδή ο ίδιο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση και δεν πιστεύει μέσα του ότι είναι αξιαγάπητος, αυτό σημαίνει κομπλεξιλίκη. Αίσθημα μειονεξία. Το οποίο έχουμε πολλοί από εμά. Και εγώ έχω κομπλεξιλίκη. Πολλά. Μπορεί όμω να παίζουν κι άλλα ενδεχόμενα. Και είπαμε, θα σα διαβάσω όλα τα σχόλια για να δούμε. Πώ σκεφτόμαστε οι άνθρωποι, και μετά στο τέλο θα πω τη δική μου άποψη για το πώ είναι καλή ιδέα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη του εαυτού μα και όταν φλερτάρουμε. Να είμαστε ψυχοσυναισθηματικά όριμοι άνθρωποι και όταν φλερτάρουμε. Μια άλλη φίλη λέει: Στα ίδια μέρη, τυχαία θα ξαναβρεθούμε, τη ζούμε. Μια άλλη λέει: Για να μην ξεχνιόμαστε. Μια άλλη φίλη λέει: Καλύτερα να το ξεκαθαρίζουν να μην περιμένεις με τα μήνυμα να κάνει κόστη κλπ. Συμφωνώ με αυτό. Είναι πολύ καλύτερο κάποιο ο οποίο δεν έχει στόχο και δεν έχει σκοπό να πάρει τηλέφωνο ή να έχει επικοινωνία να μην ζητήσει το social. Και να προσποιηθεί πω θα έχει επικοινωνία και μετά το άλλο πρόσωπο να περιμένει και να μην έχει ποτέ επικοινωνία. Συμφωνώ ότι είναι καλό να το ξεκαθαρίζουμε. Αυτός, αυτό που κατάφερε να ξεκαθαρίσει με την απάντηση του, όταν η κοπέλα το ρώτησε τι εννοεί και αυτός τη είπε, ε, το είπε ότι δεν του έδειξαν ενδιαφέρον, παρόλο που θεωρώ ότι εκεί πέρα δεν έκανε ανάληψη ευθύνη και προέβαλε κάποια δικά του ζητήματα πάνω στην κοπέλα, θα μπορούσε να τη ρωτήσει. Για παράδειγμα, αν όντω αυτό ενδιαφερόταν, θα μπορούσε να τη ρωτήσει. Αν αυτή ενδιαφέρεται. Όπω και να έχει. Ε, πάω στο επόμενο μήνυμα. Το επόμενο μήνυμα το γράφει μια κοπέλα η οποία γράφει. Όλοι έχουν δικαίωμα να αλλάξουν γνώμη. Προφανώς του άρεσε εξωτερικά αλλά ίσως με την κουβέντα είδε ότι δεν ταιριαζαν. Πάμε παρακάτω. Και εγώ της απάντησα... Α έλεγε την αλήθεια αντί να πει πω η κοπέλα δεν έδειξε ενδιαφέρον αν άλλαξε γνώμη. Να πει άλλαξε γνώμη ή δεν θέλω, ευχαριστώ. Αν όντω ισχύει αποσύ... η απουσία αποσύ... σα. Και απαντάει και ένα άντρα, Ε, ναι. Τόσο παράξενο σα φαίνεται. Όχι, δεν είναι καθόλου παράξενο. Όταν θα πα να μιλήσει από κοντά μία ώρα με έναν άνθρωπο να αλλάξει γνώμη. Καθόλου παράξενο. Είναι ανθρώπινο, γιατί μπορεί η φάτσα του άλλου που τον βλέπει από μακριά είναι να μην βλέπεις και καλά μου και να μην φορά και τα γυαλιά σου, να μην είδε καλά και πηγαίνοντα από κοντά να κατάλαβε μετά από μία ώρα συζήτηση ότι δεν προτιμάς. Δεν σου άρεσε αυτό το άτομο τελικά. Αυτό το πρόσωπο δεν σου άρεσε τελικά. Καλύτερα να πει. Ε, δε, όχι, ε, δεν ζήτησα τα social γιατί δεν θα ήθελα περισσότερη γνωριμία. Δικαιούσε να μην θέλει περισσότερη προγνωριμία. Δεν σημαίνει ότι επειδή πήγε και μίλησε με μια κοπέλα, ότι είσαι υποχρεωμένο να την κάνει άτσε στα social, να τα φτιάξετε, να παντρευτείτε και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Μια άλλη κοπέλα γράφει: Εγώ έχω την εντύπωση ότι πολλοί αποφεύγουν να πούν την αλήθεια για χύψη λόγου και λένε ό,τι μπουρδε του έρθουν για δικαιολογία. Ανοριμότητα. Όπω και να έχει, η κοπέλα γλίτωσε νωρί. Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το σχόλιο. Ότι είναι ανοριμότητα. Να πει μπουρδε δικαιολογίε, αν όντω είναι μπουρδε δικαιολογίε, προκειμένου να μην πει όχι, δεν ενδιαφέρομαι. Ξέρετε, δικαιούμαστε να λέμε όχι. Και οι γυναίκε δικαιούμαστε να λέμε όχι και οι άνδρε δικαιούνται να λένε όχι. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι άνδρα και πήγε από την άλλη άκρη του μπαρ να μιλήσει με μια κοπέλα, ότι πρέπει να τα φτιάξει και μαζί τη ή να έχει περαιτέρω γνωριμία. Μια άλλη φίλη τη έγραψε γλίτωσε. Μια άλλη φίλη λέει η Θέκλα Θεάρα, οι απαντήσει σου με τρελαίνουν. Χα χα, χα χα, λέει μια άλλη. Λέει μια άλλη κοπέλα, ήθελε απλά προσωρινή επιβεβαίωση ή κάτι πρόσκαιρο ή απλά κομπλεξικό, γι' αυτό και δεν ζήτησε στοιχεία επικοινωνία. Από τη στιγμή που δεν μιλάει ο άλλο ανοιχτά και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη να αυτό που κάνει, μπορούμε να υποθέτουμε ό,τι θέλουμε. Εντάξει. Μπορεί να μην ήθελε απλώς προσωρινή επιβεβαίωση ή κάτι πρόσκυρο. Μπορεί να μην ήταν κομπλεξικός. Από τη στιγμή όμως που αντί να μιλήσει ανοιχτά λέει θα τα πούμε και όταν το ρωτάνε λέει δεν σου άρεσα. Συνεννόηση μπουζούκι δηλαδή. Είναι Αναμενόμενο μετά να κάνουμε εικασίε. Και καλύτερα οι άνθρωποι να μιλάμε ανοιχτά μεταξύ μα παρά να κάνουμε εικασίε. Γιατί ενώ είμαστε ενήλικε, ενώ είμαστε 30, 40, 50, 60, 70 χρόνια, αντί να μιλάμε μεταξύ μα και να συζητούμε επί τη ουσία, καθόμαστε οι μεν μόνοι μα και οι δε μόνοι του και κάνουμε εικασίε. Δεν θα ήταν πολύ πιο εύκολο και απλό να μιλούσαμε ανοιχτά. Μια άλλη κοπέλα γράφει προφανώς είχε άλλη σχέση και ήθελε απλά φλερτ μιας βραδιάς, αλλιώς θα κρατούσε επαφή. Τη λέω και εγώ, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Είναι αρκετά πιθανό, λέει μια άλλη κοπέλα, κάποιες φορές νομίζω πως ζυγίζουν την κατάσταση αν κάποιοι είναι αρκετά χαμηλά, χαμηλών τόνων για να δεχτεί δεύτερο ρόλο και δεν το ρισκάρουν τελικά. Δεν ξέρω αν το διατύπωσα καλά, πάντω όντω δεν μπορούμε να ξέρουμε σίγουρα. Δηλαδή τώρα έρχεται μία εικασία άλλη και λέει αυτό μπορεί να είχε σχέση, μπορεί να είχε γάμο, μπορεί να είχε κάτι άλλο και να θέλει και κάτι. on the side, που λένε. Να, να, να έχει μια. η οποία να μην, είναι, να μην έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ερωτική του ζωή, να είναι μια παράπλευρη σχέση και μπορεί να είδε ότι η κοπέλα αυτή είναι δυναμική και ότι δεν θα μπορούσε να την ξεγελάσει, γιατί πολλοί πάνε και το παίζουν ελεύθεροι ενώ δεν είναι και γι' αυτό να έκανε πίσω. Μια άλλη κοπέλα λέει συμφωνώ απόλυτα αυτό θεωρώ και εγώ ότι έπαιξε εκ του απλώς ήθελε ξεπέτα αλλά μιλώντας μαζί της κατάλαβε πως δεν τον παίρνει. Αν όντω ισχύει αυτή η κασία ότι αυτός απλώς ήθελε ξεπέτα και μιλώντας με την κοπέλα κατάλαβε ότι δεν τον παίρνει για ξεπέτα θα ήταν πολύ πιο έντιμο εκ μέρου του να της πει ότι ο λόγο που δεν σου ζητάω τα social είναι γιατί εδώ και μια ώρα που μιλάμε, καταλαβαίνω ότι εσύ δεν θα έκανε σεξ για μια βραδιά. Και εγώ ενδιαφερόμουν για σεξ για μια βραδιά. Και επειδή σέβομαι το γεγονό ότι εσύ δεν θες να κάνει σεξ για μια βραδιά, γι' αυτό δεν σου ζητάω τα social. Πόσο πιο έντιμο θα ήταν αυτό. Ούτε την κοπέλα την προσβάλλει ε, υπονοώντας ότι ε, με τη συμπεριφορά τη έδειξε πω δεν του αρέσει ούτε τη βγάζει τρελή. Και τη λέει και την αλήθεια. Και είναι και κύριο από πάνω. Γιατί πραγματικά το να σέβεσαι τα θέλω των άλλων είναι εξαιρετικά σημαντικό. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Απλά νομίζω, λέει μια άλλη φίλη, ήθελε να περάσει το βράδυ του χαλαρά κουβέντα και ποτό. And that's it. σω τελικά είναι πιο οξυγημένο από άλλου που δείχνουν τάχα μου ενδιαφέρον και μετά μην τον είδατε, Λούις. Α πάρουμε αυτή την εικασία ότι Ότι ήθελε να περάσει το βράδυ του χαλαρά, κουβέντα ποτό. Γιατί δεν το λε. Γιατί δεν λε. Δεν έχω χρόνο στη ζωή μου για περισσότερε γνωριμίες, Ήθελα απλώ να τα πούμε λίγο. Χάρηκα που τα είπαμε. Αν τυχόν ξαναβρεθούμε, καλώ. Αλλά δεν έχω χώρο στη ζωή μου για να ξεκινήσω μια καινούργια γνωριμία. Γιατί να μην το πει. Γιατί να αφήσει τον άλλο να νιώθει περίεργα. Γιατί να αφήσει τον άλλο να μην είναι εμβρόντιτο, Γιατί να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να χάσει την εμπιστοσύνη του οποιοδήποτε άλλο απέναντι στου άλλου ανθρώπου και την εμπιστοσύνη του στο φλερτ. Μια άλλη φίλη ρωτάει, μου έχει, λέει, δηλώνει, μου έχει τύχει να ζητήσει τηλέφωνο, με ρώτησε αν έχω social, δεν πήρε πότε. Τη λέω και εγώ εντάξει, συνηθισμένο. Είναι χειρότερο, Ξαναλέω το να σου ζητήσει τα στοιχεία επικοινωνία και να μην επικοινωνήσει. Να σου τα ζητήσει έτσι τυπικά και μετά να μην επικοινωνήσει. Είναι χειρότερο. Καλύτερα να μην τα ζητήσει παρά να τα ζητήσει και να μην επικοινωνήσει. Μια άλλη κοπέλα λέει σίγουρα κομπλεξικό. Ήθελε την επιβεβαίωση, την πήρε και έφυγε. Μα δεν είναι κακό να παραδεχθεί πω ήθελε επιβεβαίωση. Δεν είναι κακό. Είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Πώ λε σε κάποια κοπέλα ήθελα επιβεβαίωση, μπορεί να πει ότι μου αρέσει το φλερτ, αλλά δεν έχω χρόνο για να κάνω καινούργιε γνωριμίε και εδώ ήρθα να φλερτάρω. Δικαιούται κάποιο να φλερτάρει χωρί να το προχωρήσει, ε. Να είμαστε ίσχυοι και λογικοί και να μην είμαστε υπερβολικοί. δεν είναι υποχρεωμένο κάποιο που έρχεται να μα μιλήσει σε ένα μπαρ, σε, ένα, σε μια καφετέρια ή κάποιο που μα κάνει άτσι στα social να τα φτιάξει και μαζί μα. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι υποχρεωμένο να είναι ειλικρινή και να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Και να πει: Όχι, δεν θέλω περισσότερη γνωριμία. Εγώ δεν θέλω περισσότερη γνωριμία. Όχι, δεν σου άρεσα. Και όντω αυτό δεν ήθελε περισσότερη γνωριμία γιατί δεν τη ζήτησε τα social μετά. Έφυγε. Γράφει ένα άντρα: Μπορεί να μην του άρεσε. Και του απαντάω εγώ, ...και δεν του άρεσε και είπε πως δεν άρεσε αυτός... ...δεν άρεσε σε εκείνον και είπε πως η κοπέλα δεν έδειξε ενδιαφέρον... ...τι σο λογική είναι αυτή... ...εννοείται πως άμα δεν μας αρέσει κάποιο, δεν το συνεχίζουμε... ...το ξαναλέω... ...μπορούσε να πει ξεκάθαρα... Ε, ...έχει μία ώρα που μιλούμε και ε, ε, μου φαίνεσαι... Πες, ...πες και ένα white lie, πες και ένα λευκό ψέμα μου φαίνεσαι πολύ συμπαθητική κοπέλα ή πολύ ενδιαφέρουσα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά ε, δεν θέλω κάτι παραπάνω. Αν και να πεις δεν μου άρεσε. Εντάξει, είναι σκληρό να πεις τον άλλο δεν μου άρεσε. Αν και καλύτερα να πεις δεν μου άρεσε παρά να πεις δεν σου άρεσα. <laughs> Του κάνεις gaslighting δηλαδή. Γράφει εδώ ένας χρήστης ο οποίος πρέπει να είναι άνδρας. Καμιά σας δεν σκέφτηκε ότι μπορεί και να μην άντεξε τη, μυρωδιά τη μυρωδιά της, η δροτήλα, και να έτρεξε μακριά ο άνθρωπος με όσο μπορούσε πιο ευγενικό τρόπο. Και του γράφω εγώ, μετά που συζητούσε μια ώρα, ναι, και του βάζω παλαμάκια. Το βρήκε. Και μου γράφει ότι και να μου πεις, εγώ σ' αγαπώ, αναγνωρίζω τον αγώνα σου για τη βελτίωση των σχέσεων και των ανθρώπων, όπως και για την προσωπική μας βελτίωση. Σε συγχαίρω, αλλά επίση διατηρώ το δικαίωμα να διαφωνώ μαζί σου. Καλά κάνει και διαφωνεί μαζί μου, δεν έχω θέμα, αλλά αν δεν σ' αρέσει η μυρωδιά του άλλου, δεν κάθεσαι εκεί μια ώρα. Είναι λογικό. Αν όντω σου βρωμάει ο άλλο και έχει δροτήλα για παράδειγμα, εντάξει, ξέρετε, η μυρωδιά του ανθρωπίνου σώματο είναι ενδεικτική των γονιδίων του. Και οι μυρωδιέ των σώματων κάποιων ανθρώπων δεν μα αρέσουν ή μα αποθούν επειδή δεν ταιριάζουν γονιδιακά. Δηλαδή δεν σημαίνει απαραίτητα πω κάποιο που δεν μα αρέσει η μυρωδιά του σώματο του είναι άπλητο ή βρώμικο ή υδρωμένο, Μπορεί να μα αρέσει η μυρωδιά του σώματο του επειδή είναι ένα πρόσωπο με το οποίο σεξουαλικά δεν ταιριάζουν. Η σεξουαλική έλξη και η σεξουαλική συμβατότητα καθορίζεται σε σωματικό επίπεδο από την αφή και τη μυρωδιά. Οπότε, αν σταθούμε σε κοντινό επίπεδο με έναν άλλον άνθρωπο, μπορούμε να μυριστούμε τη μυρωδιά που αναδίδει το σώμα του. Όλοι μας, ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σώμα, το σώμα του κάθε ανθρώπου. Όλοι μας, ολονών μας, το σώμα έχει τη δική του χαρακτηριστική μυρωδιά. Και αυτή η χαρακτηριστική μυρωδιά εικάζεται ότι δηλαδή, έχει να κάνει και με τις φερομόνες. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι συζη, συζητιέται στην επιστήμη ακόμη το θέμα των φερομόνων. Όμως αυτό που όντω συμβαίνει είναι ότι ο καθένα έχει τη δική του χαρακτηριστική μυρωδιά. Αν δεν μα αρέσει η χαρακτηριστική μυρωδιά του σώματο ενό ανθρώπου, σημαίνει ότι δεν μα ταιριάζει σεξουαλικά αυτό ο άνθρωπο. Θα πούμε περισσότερα γι' αυτά και στο podcast για την, για την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Ένα άλλο χρήστη, ο οποίο καταλαβαίνω ότι πρέπει να είναι άνδρα από το. Έχω αυτό το. Ναι, είναι άνδρα. Οκ, okay. είναι άνδρα. Γιατί το YouTube δεν μου βγάζει τα ονόματα Χριστόν, βρε παιδί μου. Λέει, από, απλώς από κοντά δεν του άρεσε και ήταν ευγενικό παρά ειλικρινής. Θα προτιμούσε να της έλεγε κοπέλα μου δεν μου αρέσεις. Πού είναι το περίεργο. Ναι, θα μπορούσε από κοντά να μην του άρεσε και να είναι ειλικρινής και ευγενικός μαζί. Γιατί δεν είναι ευγένεια το να πει Νομίζω ότι εγώ δεν σου άρεσα. Είναι κοροϊδία μέσα στα μάτια του άλλου. Είναι gas lighting αυτό το πράγμα. Το πράγμα. Gas και στο φλερ. Gas lighting είναι να προσπαθεί να βγάλει τον άλλο τρελό και να τον κάνει να πιστεύει ότι είναι τρελό. Ναι, είναι προτιμότερο να πει Κοπέλα μου δεν μου άρεσε. Ή να το πει Δεν βλέπω να. Δεν θέλω να ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστώ για την κουβέντα, χαρίκα για την γνωριμία, αλλά δεν θέλω να υπάρχει συνέχεια, γι' αυτό δεν ρώτησα τα social. Ξεκάθαρο. Πολύ πιο ξεκάθαρο από το... Δεν ζήτησα τα social επειδή ε, κατάλαβα ότι δεν σου άρεσε. Αυτά ήταν τα σχόλια κάτω από το βίντεο. Λοιπόν, παραδέχομαι ότι και εγώ έτσι παρορμητικά έκανα screenshot την απάντηση και την πόσταρα, γιατί με ενοχλεί αυτή η συμπεριφορά η οποία είναι χειριστική και παρατηρείται και από άνδρες και από γυναίκες, αντί να σου λέει ο άλλος «εγώ προσωπικά θέλω αυτό», «εγώ προσωπικά δεν θέλω αυτό», να προβάλλουν πάνω σου αυτά που θέλουν ή αυτά που δεν θέλουν οι άλλοι. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι για παράδειγμα... Ένα κλασικό παράδειγμα είναι και παράδειγμα. Ένα κλασικό παράδειγμα είναι να μιλάς στο τηλέφωνο με κάποιον και ο άλλος, αυτός που μιλάς μαζί του, να θέλει να πάει να κοιμηθεί. Και αντί να σου πει: Θέκλα μου, ε, 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 μ' αρέσει που μιλάμε, αλλά είναι αργά, είναι 11 και μισή, και εγώ τώρα πρέπει να κοιμηθώ, γιατί έχω πρόγραμμα να ξαπλώνω πριν από τα μεσάνυχτα. Οπότε θα κλείσω, καλό βράδυ, τα λέμε. Να σου πει: Θα κλείσω τώρα, γιατί σίγουρα ανιστάζει και θέλει να κοιμηθεί. Είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που είπε η κοπέλα. Δηλαδή, αντί να σου πει, Εγώ θέλω να πάω να κοιμηθώ, που δικαιούται ο άνθρωπο να θέλει να πάει να κοιμηθεί. Δικαιούται οποιοδήποτε να διακόψει ένα τηλεφώνημα, σου λέει, Κλείνω το τηλέφωνο για να πα εσύ να κοιμηθεί. Ή, Εγώ θέλω κάτι και σου λέω να το κάνουμε αυτό γιατί είμαι σίγουρο πω το θέλει εσύ. Αυτό με ενοχλεί εμένα αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό απάντησα κατευθείαν έτσι και το «πόσταρα». Είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε τις διάφορες απόψεις και τις διάφορες εικασίες, αλλά ξαναλέω ότι ένας ιδανικός κόσμος θα ήταν όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να μοιράζονται το σκεπτικό τους και να «tone their feelings» λέγεται στα αγγλικά, και να παίρνουν την ευθύνη των συναισθημάτων τους και των αποφάσεων τους και να τις ανακοινώνουν στους άλλους ανθρώπους χωρίς να προσπαθούν να τους βγάλουν τρελούς. Γιατί αυτό που κάποιοι ονομάζουν ευγένεια δεν είναι ευγένεια. Είναι αποφυγή ευθύνη. Από τη στιγμή που σηκώνεσαι και πα να φλεφτάρει ένα πρόσωπο. Από τη στιγμή που κάνει swipe right σε μια εφαρμογή γνωριμιών και κάνει match, έχει μια αλφα ευθύνη να πεις ότι έκανα την κίνηση για γνωριμία, όμω θα αποχωρήσω τώρα. Εγώ θα αποχωρήσω. Όχι αποχωρώ εγώ επειδή θε εσύ να αποχωρήσω. Δικαιούσε να αποχωρήσει αγόρι μου. Και δεν είναι θέμα ευγένεια το να το ρίξεις πάνω στον άλλο. Είναι αγενέστατο να κάνεις gaslighting. Τον gaslighting δεν είναι ευγενές. Είναι πολύ πιο ευγενικό να αναλάβεις την ευθύνη τη δικιά σου. Και να πεις ναι μιλήσαμε μια ώρα δεν ζήτησα όμως τα social. Γιατί βλέπω ότι ε, εγώ δεν προτιμώ να γνωριστούμε περισσότερο. Εννοείται ότι όταν πα να ξεκινήσει μια κουβέντα ή αν κάνει ένα ματσάρισμα στο Tinder ή στον Bumble ή οπουδήποτε αλλού, ότι δεν έχει καμία υποχρέωση να προχωρήσει στο να δημιουργήσεις σχέση με τον άλλον άνθρωπο ή έστω να τον προσθέσει στα social ή οτιδήποτε. Δικαιούσε. Χρησιμοποίησε το δικαίωμά σου και πε την αλήθεια σου. Δεν θέλω. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να πεις σε κάποιον δεν θέλω. Είναι πολύ χειριστικό ενώ δεν θε εσύ να λε ότι δεν θέλει ο άλλο. Και συνιστά gaslighting. Και το gaslighting δεν είναι ευγενικό. Δεν ξέρω, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να διαβάσω τι σκέψει σα κάτω από το βίντεο σε σχέση με τα λευκά ψέματα. Έτσι ονομάζονται αυτά που συνήθω λέμε για να μην στενοχωρήσουμε του άλλου. Αλλά πολλέ φορέ καταλήγουμε να στενοχωρούμε του άλλου, λέγοντα λευκά ψέματα, και να περιπλέκουμε τι ανθρώπινε σχέσει. Οι ανθρώπινε σχέσει είναι ήδη αρκετά περίπλοκε και αρκετά δύσκολε. Και το πιο σημαντικό εργαλείο για να μπορέσει ένας άνθρωπος να απλοποιήσει τις σχέσεις του, όχι να τις κάνει απλοϊκές, να τις κάνει πιο απλές και πιο ουσιαστικές, να εξηγειάνει τις σχέσεις του, είναι το εργαλείο της επικοινωνίας. Διαμέσου της επικοινωνίας καταφέρνουμε να δώσουμε στον άλλο να καταλάβει τι νιώθουμε και τι σκεφτόμαστε εμείς και να καταλάβουμε εμείς τι νιώθει και τι σκέφτεται ο άλλος. Για να μπορέσει όμως να επικοινωνήσει επαρκώς και ικανοποιητικά και πλήρω με έναν άλλον άνθρωπο, πρέπει να ξέρει τον εαυτό σου. Πρέπει να έχει αυτογνωσία. Θυμηθείτε το επεισόδιο για τη συναισθηματική νοημοσύνη που κάναμε στο podcast. Το οποία, στο οποίο και το επεισόδιο για τη συναισθηματική νοημοσύνη αναπτύξαμε όλε αυτέ τι άρετε που χρειάζεται κάποιο να καλλιεργήσει προκειμένου να έχει αυτεπίγνωση, που είναι το πρώτο στάδιο τη συναισθηματική νοημοσύνη και να έχει και τα πιο τελευταία στάδια που έχουν να κάνουν με την ουσιαστική επικοινωνία και συνδεσιμότητα, την αυθεντική συνδεσιμότητα με του άλλου ανθρώπου. Και θα το πάρω και ένα βήμα παραπέρα και θα πω ότι με βάση τη μελέτη τη Βοστόνη ή τη μελέτη του Χάρβαρτ, την οποία έχουμε αναφέρει πολλέ φορέ και στο βιβλίο υπάρχει αναφορά και μάλιστα υπάρχει και αναφορά σε ένα βιβλίο που έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο από τους επικεφαλείς της μελέτης του Χάρβαρτ, Έχουμε πει πολλές φορές ότι η μελέτη του Χάρβαρτ, η μελέτη της Ευτυχίας, η μελέτη της Βοστόνης έχει καταδείξει ότι αυτό το οποίο δίνει ευδαιμονία στους ανθρώπους δεν είναι τα χρήματα, δεν είναι η δόξα, δεν είναι κανένα άλλο χαρακτηριστικό υλιστικό αλλά οι βαθιές συνδέσεις με νόημα. Deep meaningful connections με άλλους ανθρώπους. Για να έχεις βαθιές συνδέσεις με νόημα Πρέπει να αναλαμβάνεις την ευθύνη σου, να λες την αλήθεια σου, να μην βγάζεις τρελό τον άλλον, να μην λες ψέματα στον εαυτό σου και στον άλλον ότι είσαι ευγενικό και ότι για λόγους ευγεντία δεν λες την αλήθεια, αλλά να είσαι ειλικρινής και υπεύθυνος. Και ξαναλέω, όλοι μας έχουμε κομπλεξιλίκια και καλά κάνουμε όλοι μας να τα δουλέψουμε τα κομπλεξιλίκια μας. Δηλαδή, το να έρθει κάποιο να μου μιλήσει, να με φλερτάρει και μετά να μου πει: Ξέρει, δεν ενδιαφέρομαι. Αν αυτό μου ξυπνάει το κομπλεξιλίκι μου, δεν σημαίνει ότι φταίει ο άλλο. Σημαίνει ότι εγώ πρέπει να πάω να επιλύσω το κομπλεξιλίκι που έχω. Το αίσθημα μειονεξία που έχω. Γιατί κανένα άνθρωπο δεν γίνεται να αρέσει σε όλου του άλλου ανθρώπου και δεν γίνεται όλε οι προσπάθειε γνωριμία, όλα τα ραντεβού, όλα τα φλερτ να οδηγήσουν σε ερωτική σχέση. Εννοείται. Είναι σαν να μου λέτε τώρα ότι πάτε να κάνετε interview για δουλειά, να κάνετε μια συνέντευξη για μια δουλειά και να περιμένετε ότι σε όλε τι συνέντευξει που θα κάνετε, ξέρω εγώ αν κάποιο έχει προγραμματισμένε 20 συνέντευξει, θα ζει σε μια πολύ μεγάλη πόλη και έχει πάρει όλα τα γραφεία τα οποία ζητάνε, ε, έχουν καινέ θέσει εργασία και κλείνει ραντεβού για interview, για συνέντευξη για εργασία. Να περιμένω ότι θα πάω σε 20 συνέντευξει εργασία και θα με προσλάβουν και στι 20. Όχι, δεν θα σε προσβαλάβουν και στι 20 δεν είναι δείγμα ή ένδειξη ότι δεν είμαστε αξιαγάπητοι, αξιέραστοι, αξιαγάμητοι στο άνθρωποι αν σε ένα συγκεκριμένο με τον οποίο ματσάραμε σε μια εφαρμογή γνωριμιών ή σε κάποιον με τον οποίο μιλήσαμε σε ένα μπαρ ή φλερτάραμε διαζώσεις δεν αρέσουμε. Ας το σκεφτούμε και έτσι, εμάς δηλαδή μας αρέσουν όλοι όσοι μιλάμε μαζί τους. Όσες φορές βγήκαμε ένα ραντεβού στα τυφλά, όσες φορές αρχίσαμε να φλερτάρουμε με έναν άνθρωπο. Όλε τι φορέ μα άρεσε αυτό ο άνθρωπο. Δεν είχε φορέ που στην αρχή μα φάνηκε ότι μπορεί να μα αρέσει κάποιο άνθρωπο και μετά που γνωριστήκαμε περισσότερο να νιώσαμε ότι δεν μα αρέσει. Δεν είναι το τέλο του κόσμου. Ούτε σημαίνει ότι εκείνο ο άνθρωπο θα πάει να καταστραφεί. Άνθρωποι που έχουμε απορρίψει εμεί στο παρελθόν μπορεί να έχουν μια πολύ ευτυχισμένη προσωπική ζωή, μια πολύ ευδαίμονα προσωπική ζωή σήμερα. Δεν κάνουμε όλοι για όλους και πρέπει να μάθουμε να αντέχουμε και τη ματέωση. Είναι όμω η ματέωση, frustration λέγεται στα αγγλικά, η ματέωση τον να έρθει να σου πει, ξέρει, σε είδα από απέναντι, μου άρεσε. Μετά που μιλήσαμε, καταλαβαίνω ότι δεν μου άρεσε, γι' αυτό δεν ζητάω τα social. Είναι μια ματέωση η οποία είναι αυθεντική, είναι η αλήθεια. Στενοχωριέσαι γιατί μαθαίνει την αλήθεια. Και μετά χρειάζεται να δουλέψει την αλήθεια. Οπότε δεν σε τρελαίνει αυτό το πράγμα. Αν όμω ο άλλο έρχεται και σου λέει ε, Σε είδα μου άρεσε, ήρθα, μιλήσαμε, αλλά δεν ζητώ τα social σου γιατί κατάλαβα ότι δεν σου αρέσω. Ενώ εσύ νιώθει μέσα σου ότι σου αρέσει. Τώρα θυμάμαι ότι κάποιο είχε και ένα σχόλιο. Και δεν μου τα βγάζει όλα το YouTube. Ότι πρέπει να δείχνουμε. Δεν το βρίσκω τώρα. Ότι πρέπει να δείχνουμε, λέει. Ότι πρέπει να δείχνουμε, λέει στι γυναίκε. Ε, είχε και ένα σχόλιο που έλεγε ότι πρέπει οι γυναίκες να δείχνουμε ότι μας ενδιαφέρει κάποιος και να μην το παίζουμε Συμφωνώ με αυτό. Η κοπέλα όμως που έστειλε το μήνυμα, από τον τρόπο με τον οποίο έστειλε το μήνυμα, δεν άφησε να ξεκαθαρίσει ότι δεν έδειξε ενδιαφέρον. Αν μη τι άλλο το να κάθεις να μιλάς μια ώρα με κάποιο σε ένα μπαρ, είναι ένδειξη ενδιαφέροντος. Άμα δεν σου αρέσει κάποιο, θα κόψεις την κουβέντα. Α, κάποιο άλλο ε, χρήστη, ο οποίο νομίζω είναι άνδρα, βρήκα τώρα και τα υπόλοιπα σχόλια. Α, καλά, είμαι φοβερή κι εγώ. Από μυαλό, σκίζω. Ένα λεπτό, θα τα βρω. Ένα άλλο χρήστη, θα σιγά σιγά τα βρίσκω. Ήταν μόνο τα κορυφαία προηγουμένω γι' αυτό. Ένας άλλος Χρήστη uh, χρήστης έγραψε «Για μένα τζάμπα συζητάτε». Είπε τώρα η κοπέλα το συμπέρασμά της. Δεν έχουμε ιδέα για την άλλη πλευρά. Και βασικό επίσης δεν τους ξέρουμε καν σαν ανθρώπους, οπότε δεν υπάρχει πλαίσιο. Και μπορούμε να λέμε μέχρι το βράδυ τι μπορεί να ισχύει ή και τι όχι, αφού λέμε υποθετικά πράγματα. Θα πω κι εγώ κάτι αντίστοιχο. Μπορεί ο τύπος να ένιωσε ότι δεν το ρωτούσε πράγματα, δηλαδή ήταν αρκετά μονοπλευρή συζήτηση, και το πήρε σαν απόρριψη ή απλά επί τη βλακεία του και έφυγε. Μα ακριβώ κάνουμε αυτή τη συζήτηση για να πούμε ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα. Εξαιρετικά καλή ιδέα να λέμε την αλήθεια μα. Και ένα άλλο σχόλιο, πολύ πρόσφατο, πραγματικά πολύ κόμπλεξ από γυναίκα είναι αυτό. Εξαφανίζονται και περιμένουν να του κυνηγάει η γυναίκα. Πραγματικά τι ζούμε. Φοβούνται να διεκδικούν ό,τι να είναι. Όχι, αγάπη μου, δεν είναι όλοι οι άνδρε έτσι. Δεν είναι όλοι οι άνδρες με αυτό το σκεπτικό. Ένας άλλος έγραψε άμα το παίζεις ντίβα σε έναν άντρα μόνο και μόνο για να του δείξει ότι έχει στυλ, ακόμα και μια ώρα να μιλάτε, αυτό θα νομίζει ότι τον βλέπεις αφή Άρα ότι είσαι ψηλοδιάφορη προς εκείνο. Ρε κορίτσια, μάθετε να συμπεριφέρεστε όταν σας την πέφτουν. Δεν είναι ανάγκη να το παίζετε κάποιες. Έλεος, να γιατί λάκεις ο άλλος. Και του λέω, α, το βρήκε εσύ και του βάλα και αυτού και αυτού χειροκροτήματα και μου λέει thank you, thank you. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω κλείνοντα, γιατί έχει γίνει ένα πολύ βίντεο αυτό, είναι ότι μπορεί να ισχύουν όλε οι εικασίε, η κάθε μια ξεχωριστά ή και καμπιά. Θα είναι πολύ καλύτερο ένα κόσμο, στον οποίο θα μιλάμε ανοιχτά ο ένας άνθρωπος στον άλλο όταν βγαίνουν δύο άνθρωποι ραντεβού και λέω δύο άνθρωποι γιατί μπορεί να βγουν και δύο κοπέλες ραντεβού μεταξύ τους. Μπορεί να βγουν και δύο αγόρια ραντεβού μεταξύ τους. Δεν είναι όλοι άνθρωποι τεροφιλοφίλοι. Αυτό λέω ένας άνθρωπος των άλλων. Και όταν είναι δύο κοπέλες εκεί δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ άνδρα και γυναίκας. Και όμως πολύ συχνά ακούω ότι και στα ραντεβού των ομόφυλων ζευγαριών υπάρχουν παρόμοιε παρανοήσεις. Άρα δεν είναι θέμα φίλου, είναι θέμα ανθρώπου. Όλοι οι άνθρωποι, και άνδρε και γυναίκες γυναίκε, οποιασδήποτε ηλικία και ερωτικού προσανατολισμού, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να μάθουμε to own our feelings and our decisions. Να μάθουμε να λαμβάνουμε την ευθύνη για τα συναισθήματα μα και τι αποφάσει μα. Ναι, δικαιούμαστε να φλερτάρουμε. Ναι, δικαιούμαστε, αν δεν μα ευχαριστεί το φλερτ, να σταματήσουμε το φλερτ. Αλλά είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας και να πούμε δεν μου αρέσει να συνεχίσω αυτή την γνωριμία. Όσο στενάχωρο και να είναι για την κοπέλα, δεν θα είναι τόσο μπερδευτικό και τόσο σχιζοφρενογόνο όπως να τις λες «Ξέρεις, δεν σου άρεσα, γι' αυτό δεν ζήτησα τα social». Okay? Οκ, τι λέτε εσείς, να μιλήσουμε ανοιχτά, να μιλάμε ανοιχτά. Θυμάστε που είχα εκπομπήσει την τηλεόραση με την τίτλο να μιλάμε ανοιχτά». Θα ήταν εξαιρετικό, υπέροχο να μιλάμε ανοιχτά. Σίγουρα ο καθένα από εμά έχει τι φοβίε του, έχει τα κομπλεξιλίκια του, όπω είπαμε και προηγουμένω, αλλά είναι θέμα ηθική απόφαση να μιλάμε ανοιχτά και να μοιραζόμαστε την αλήθεια μα με του άλλου ανθρώπου. Κι αν οι άλλοι δεν αντέχουν την αλήθεια μα, θα φύγουν από κοντά μα. Αλλά θα ξέρουμε ότι ήμουν ειλικρινή με αυτόν τον άνθρωπο και δεν άντεξε την ειλικρινιά μου. Όχι όμω να κοροϊδεύουμε του ανθρώπου. Είναι κοροϊδί αυτό το πράγμα. Είναι γκαλάιτι. Το να προβάλλεις τα δικά σου πάνω στον άλλο. Και να μην μιλάς ανοιχτά. Δηλαδή, αν όντω του άρεσε αυτή η κοπέλα, εγώ πιστεύω ότι δεν του άρεσε. Γι' αυτό είπα προηγουμένω ότι δεν είναι όλοι άνδρε το ίδιο, ότι αν σε έναν άνδρα αρέσει πραγματικά μια κοπέλα ή ένα κοπέλι και θέλει να το επιδιώξει τη γνωριμία, δεν θα α, α, πει βλακίες, δεν θα λακίσει, αν είναι σίγουρο ότι του άρεσε αυτό ο άνθρωπο. Και για μια γυναίκα το είναι ίσω πιο προνομιούχοι οι cis straight άνδρε, γιατί ζούμε σε μια πατριαρχική κοινωνία, η οποία αναμένει ότι ο άνδρα θα κάνει την πρώτη κίνηση, κακώ φυσικά, και αναμένει ότι η γυναίκα θα αποδεχθεί ή δεν θα αποδεχθεί το φλερτ. Και λέω κακό επειδή και οι άνδρε έχουν κάθε δικαίωμα να αποσυρθούν από τη διαδικασία γνωριμίας, έστω και αν αυτή την έχουν ξεκινήσει. Και αυτό ο πατριαρχικό τρόπο σκέψη ότι ο άνδρας είναι κυνηγό και ότι ο άνδρα κυνηγά τη γυναίκα και η γυναίκα λέει ναι ή όχι, στερεί από του άνδρες και την ευκαιρία να αλλάξουν γνώμη. Μπορεί να αλλάξει γνώμη. Είναι μόνο ανθρώπινο. Την αγάπη μου σε όλου.